Μια πολύ μικρή εισαγωγή ο κύριος Οδυσσέας για την αρχιτεκτονική του κτηρίου που έχει ασχοληθεί και ιδιαίτερα ο ίδιος. Για την ιστορία τη. Ιστορία της. Δεν μπαίνω στο. Δεν μπαίνω για την αρχαιολογική, τέλο πάντων. Προσέγγισε. Λοιπόν, το Μουσείο τη Πόλη του Αγίου Νικολάου δημιουργήθηκε στι αρχέ τη δεκαετία του 60, συγκεκριμένα την περίοδο 61-66, όταν θύγεται βέφορο αρχιτέκτονα στην Κρήτη ένα άνθρωπο πολύ σπουδαίος, σπουδαίος διανοούμενος αρχαιολόγος και άνθρωπος των γραμμάτων, ο Στυλιανός Αλεξίου. Ο Στυλιανός Αλεξίου, λοιπόν, έχοντας την εμπειρία πρόσφατα από το άνοιγμα του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου το 1956, το οποίο τέλειωσε με τα πολεμικά και σχεδιάστηκε από τον Πάτρο Κωνσταντινό, απευθύνθηκε στον ίδιο αρχιτέκτονα. Ο Πάτρο Κωνσταντινό ήταν ένας από τους πιο σπουδαίους αρχιτέκτονες του 20ου αιώνα και είναι ο άνθρωπος ακριβώς που σχεδίασε και το νέο αρχαιολογικό μουσείο, αλλά το παλιό αρχαιολογικό μουσείο του Αγίου Νικολάου. Ο σχεδιασμός έγινε περίοδο 61-66. Εκείνη την περίοδο, όπως ξέρετε, η νεότερη μοντέρνα αρχιτεκτονική ζούσε τη δεύτερη άνοιξη μετά το Μεσοπόλεμο. Και βέβαια τα μεγάλα μουσεία τότε ήταν επηρεασμένα από τις ιδέες και την πρακτική του Le Corbusier, που ήταν ένας πολύ σπουδαίος αρχιτέκτονας του 20ου αιώνα, που έχει επηρεάσει μορφολογικά και τυπολογικά και το Μουσείο του Κωνσταντινού. Δηλαδή, εξωτερικά, μετά μπορώ να σας δείξω ποια είναι τα κορμπουζιανά στοιχεία που έχει αυτό το κτίριο. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που έχει να κάνει με την οργάνωση της εσωτερικής αρχιτεκτονικής του κτιρίου είναι το θέμα το οποίο πρέπει να προσέχει κανείς στο σχεδιασμό των μουσείων. Τα μουσεία δεν θέλουν διάχυτους εξωτερικούς φωτισμούς, δηλαδή δεν θέλουν τεράστια ανοίγματα. Χρειάζονται πολύ περιορισμένο ή καθόλου φωτισμό και κυρίως φωτισμό ο οποίος έρχεται έμεσα από την ορφή. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, ότι ο φωτισμός της ορφής είναι εκείνος που μπορεί να αναδείξει τα γλυπτά και τα εκθέματα από κάτω. Αν δείτε λοιπόν το Μουσείο του Αγίου Νικολάου εδώ, στην παλιά του πτέρυγα, την εκείνη τη περίοδο, έχει ένα εσωτερικό αίθριο μεγάλο, το οποίο μπαίνει φως, το οποίο έχει κρατηθεί έτσι και στην σημερινή έτσι, αποκατάσταση επέκταση που έγινε. Και βέβαια από εκείνη την περίοδο, μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 2000, περίπου δηλαδή το 2008 με 2010, ξεκίνησε πια από το Υπουργείο Πολιτισμού ο σχεδιασμός με την ανάθεση της μελέτης επέκτασης, που ήταν μια επέκταση η οποία αφορούσε ένα τμήμα των εγκαταστάσεων της συλλογής, το τμήμα εδώ, αριστερά μας, και βεβαίως τα νέα γραφεία της Εφορίας Αρχαιοτήτων με τα εργαστήρια συντήρησης από κάτω, τα οποία αξίζει να τα επισκεφτείτε, γιατί εκεί πέρα είναι, ας το πούμε, η μηχανή, είναι το μηχανοστάσιο του μουσείου μας και των αρχαιοτήτων της περιοχής. Εγώ αυτά ήθελα να σας πω για το κτίριο. Αν θέλετε για το κτίριο οποιαδήποτε πληροφορία, μπορώ να δώσω περαιτέρω. Τώρα, όσον αφορά την ξενάγηση της συλλογής, αυτή θα γίνει από όλους μας και θα σταθούμε μπροστά σε πράγματα που συγκινούν τον καθένα μας με έναν τρόπο. Ευχαριστούμε, Οδυσσέας. Να προσθέσω μόνο έτσι επιγραμματικά ότι είναι μια από τις σπουδαιότερες υποδομές πολιτισμού που μετά από 12 χρόνια επαναλειτουργεί. Είναι ένα πολύ σπουδαίο γεγονός για το Δήμο μας. Και όλοι μαζί που βρίσκομαστε εδώ πέρα θα γίνουμε οι ενισχυτές αυτού του μηνύματος για να μπορέσει αυτός ο χώρος να αποτελέσει σημείο αναφοράς και για τους επισκέπτες και για τους δημότες μας, τους οποίους τους προτρέπουμε να έρθουν να το επισκεφτούν και ξανά και ξανά. Γιατί για μια φορά δεν προλαβαίνεις να αφομοιώσεις αυτά τα οποία θα δεις εδώ πέρα. Πάντως είναι πάρα πολύ σπουδαίο και δείχνει και τον τόνο που θέλουμε να δώσουμε ότι ο πολιτισμός είναι η βάση του ό,τι κάνουμε. Λοιπόν, επίσης να συμπληρώσω εγώ ότι και στο παρελθόν γίνονταν κάποιες άλλες εκδηλώσεις και λειτουργούσε ο κοινόχρηστος αυτός χώρος ως εκθεσιακός χώρος με διάφορες δράσεις που θα μπορούσαν να συνεχιστούν στην συμβολή της εφορίας αρχαιοτήτων.